Theresa May's government suffered a second defeat within 24 hours. Η κυβέρνηση May πέστη μία δεύτερη ήττα σε 24 ώρες στην Βουλή των Κοινοτήτων. Στο τέλος της πενθήμερης συζήτησης επί του νομοσχεδίου που φέρνει για το Brexit, θα υπάρξει ψηφοφορία που είναι πιθανόν να χάσει. Μετά σκέφτηκε πως θα έχει 21 μέρες να δει τι θα κάνει και να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο μέχρι την επόμενη Παρασκευή, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει. Κάτι που είναι ακόμη ασαφές. Μπορεί να αποφασίσει απλά να επαναφέρει τη συμφωνία προς ψήφιση στη Βουλή ή μπορεί να επιλέξει τις εκλογές ή ακόμα και ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Σίγουρα όμως η κατάσταση είναι δύσκολη για μία πρωθυπουργό που έχασε περισσότερες ψήφους στο Κοινοβούλιο μέσα σε ένα χρόνο από όσες έχασαν ο Τόνι Μπλερ ή η Μάργαρετ Θάτσερ κατά τη διάρκεια ολόκληρων θητιών. Vincent McAvinney, Euronews, London.